Η φορολογία για το λαό συνεχίζεται, όσο κι αν επιχειρείτε να παρουσιάσετε το νομοσχέδιο ως φοροελάφρυνση. Συνεχίζονται τις φοροαπαλλαγές για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς εξακολουθούν να πληρώνουν αυξημένους φόρους. Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με μόλις 7% στα φορολογικά έσοδα και οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα με 93%. Και αυτή η σχέση συνεχίζει να ανατρέπεται προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και από αυτό το νομοσχέδιο. Αυτή η σχέση δείχνει ότι το φορολογικό σύστημα που διαμορφώνουν οι αστικές κυβερνήσεις γίνεται όλο και πιο αντιλαϊκό, στηρίζει όλο και περισσότερο το κεφάλαιο, ληστεύοντας την κυριολεξία το λαό, ανατρέποντας τη ζωή χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, οδηγώντας τους στη φτώχεια και στην υπερχρέωση. Τα πρωτογενή πλεονάσματα συνεχίζουν να ματώνουν το λαό με 3,5% στο 2023 και 2,2% ως το 2060 για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους που δεν είναι του λαού αλλά έγινε για τα μονοπωλιακά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Έργο όλων των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι η θέσπιση και η διατήρηση νέων φόρων όπως ο ένφια που θα ήταν προσωρινός αλλά όλο και διευρύνεται. Η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος, η αύξηση του ΦΠΑ κυρίως στο 24%, η αύξηση των φόρων στα καύσιμα, τα ποτά, στην κληρονομιά και άλλα, τα αυξημένα διάφορα τέλη και άλλοι φόροι που έχουν επιβληθεί στην τοπική διοίκηση. Όλα αυτά ισοπεδώνουν τον λαό. Είναι έργο επίσης δικό σας, όλων σας, το τσάκισμα των μισθών που συνεχίζεται και με τον πρόσφατο αναπτυσιακό νόμο αφού μέσω των ενώσεων προσώπων θα υπογράφονται συμβάσεις όπου θα μειώνουν συνολικά το μέσο όρο των μισθών των εργαζομένων. Συνεχίζεται το τσάκισμα των συντάξεων. Έχουμε το νέο ασφαλιστικό που ήδη εξαγγελίες είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Η μείωση του αφορολόγητου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε τις συνεχείς φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Δικό σας έργο είναι οι πληστηριασμοί, ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα ο χαρακτηρισμός ως ιδιώνυμου των διαμαρτυριών για αυτούς, κραδένοντας βέβαια τις ποινές που προβλέπονται. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διατήρησε και διεύρυνε τη φορολογία των προηγούμενων, μειώνοντας παραπέρα τους φόρους για το κεφάλαιο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτούν σε μέτρα υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές το στελεστή φορολόγησης από 29 το έκανε 28, με στόχο να τον πήγαινε στο 25%. Η Νέα Δημοκρατία από 28 το κάνει 24, με στόχο να πάει στο 20. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές μείωσε τη στελεστή φορολόγηση των αναδιανεμόμενων κερδών από το 15 στο 10. Η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές μειώνει αυτό το στελεστή από το 10 στο 5. Για τις αποσβέσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε 150%, η Νέα Δημοκρατία έως 200%. Δεν φτάνει που οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με μόλις 7%. Στο όνομα των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας μειώνεται παραπέρα τη φορολογία τους κατά 615 εκατομμύρια ευρώ. Παρουσιάζεται τη μείωση κατά 281 εκατομμύρια ευρώ που προκύπτει από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή και του μειωμένου ΦΠΑ ότι ωφελούνται όλοι. Τα 281 εκατομμύρια αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους, ενώ τα 615 εκατομμύρια αφορούν μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων. Οι φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο έφεραν και φέρνουν νέα βάρη στους εργαζόμενους. 50 δις ευρώ αρπάξατε από τον λαό με τους δυσβάσταχτους φόρους που επιβάρατε όλοι σας τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση όσο μειώνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο σύνολο των φορολογικών επιβαρύσεων, τόσο μεταφέρει αυτές τις ελαφρύνσεις στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού ως ποσοστό επί των φορολογικών εσόδων. Ισχυρίζεστε ότι η μείωση της φορολογίας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Από το 2014 ψηφίσατε οι τράπεζες να συμψηφίζουν με φόρους από μελλοντική κερδοφορία τις ζημιές που υπέστησαν.
Πέρυσι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη ρύθμιση πιο ευνοϊκή για τις τράπεζες, καθώς επέτρεψε οι ζημιές τους να συμψηφιστούν με τα κέρδη των επόμενων 20 ετών. Και ενώ οι τραπεζίτες δεν πληρώνουν φόρο, απολύουν εργαζόμενους. Η Πυριός απέλυσε 25 εργαζόμενους που αρνήθηκαν να πάνε στην εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, αφού θα έχαναν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις και τους κανονισμούς. Σημειώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση νομοθέτησε τη δυνατότητα απόσχησης. Από αυτό το παράδειγμα δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός σας ότι η μείωση της φορολογίας δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ούτε βέβαια και σε άλλους τομείς, όπως τον τουρισμό, στον οποίο οι εργασιακές σχέσεις συνιστούν σκλαβιά. Ούτε στην ναυτιλία, που παρά την εθελοντική εισφορά τους, που ανέρχεται για το κάθε καράβι όσο πληρώνει ένα περίπτερο, παρά τις προκλητικές φοροαπαλλαγές 57 τον αριθμό, η αλλαγή στην οργανική σύνθεση των πλοίων επέφερε θεαματική μείωση των θέσεων εργασίας. Τα παραδείγματα είναι πολλά, που ταυτόχρονα με τις μειώσεις φόρων στους επιχειρηματικούς ομίλους νομοθετείται και απολύσεις εργαζομένων, όπως στην ΔΕΗ που τις αποκαλείται εθελούσιες, στην ΔΕΠΑ που δεν διασφαλίζεται κανέναν εργαζόμενο, και θα ακολουθήσουν και άλλες στο επόμενο διάστημα από επιχειρήσεις που προχωράτε στις λεγόμενες αναδιαρθρώσεις, δηλαδή στις ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ελάφρυνση τη νέα φορολογική κλίμακα σε μισθούς, συντάξεις, ως απόδειξη τάχα ότι οι ελαφρύνσεις αφορούν όλους. Δεν αναπληρώνει όμως ούτε στο ελάχιστο τη φορολογιστία που συντελέστηκε στα προηγούμενα χρόνια ή και η οποία παραμένει. Αντίθετα, η λαϊκή οικογένεια, παρόλα τα μειωμένα εισοδήματα σε σχέση με το 2009, πληρώνει δυσβάστατους φόρους σε σχέση με τότε. Για παράδειγμα, το 2009 ο κατώτερος μισθός ήταν 751 ευρώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Το 2019 ο κατώτερος μισθός 650 ευρώ. Το αφορολόγητο 8.636 ευρώ. Αν συγκρίνουμε το ΦΠΑ τότε και τώρα, αν προσθέσουμε τους νέους φόρους που βάλατε και τη ρύθμιση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες στενάζουν. Από αυτή τη σκοπιά, το φορολογικό νομοσχέδιο ικανοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο και μαστίζει την πλειοψηφία του λαού. Η φορολογική κλίμακα αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα αρπαγής των λαϊκών εισοδημάτων που συμπληρώνεται από τους έμεσους φόρους στη λαϊκή κατανάλωση, από τις περικοπές κονδυλίων για κοινωνικές ανάγκες και βέβαια από μια σειρά αντίμετρων που προβλέπονται και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2020. Το λαϊκό κίνημα απαιτεί κάτω οι φόροι. Το ΚΚΕ στηρίζει τις θέσεις για γενναία αύξηση του αφορολόγητου για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπροσχολούμενους, αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοίες. Κατάργηση του ένφια και όλων των χαρατσιών. Να εκπίπτουν από τη φορολόγηση και οι δαπάνες για την υγεία, ΔΕΗ, θέρμανση, νερό, τηλεφωνία. Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Με βάση όλα αυτά, ψηφίζουμε όχι στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το φορολογικό.